Με ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα του, ο προπονητής της Νίκης Βόλου καταστρώνει τα πλάνα του εν ώψη του αγώνα στην Ηράκλεια Σερών κόντρα στον τοπικό Μέγα Αλέξανδρο. Το δελτίο του Δαμιανίδη που είχε καθυστερήσει έφτασε στα χέρια των ανθρώπων της Νίκης και έτσι ο τεχνικός των Γιαννολεύκων μπορεί να τον υπολογίζει για τη μεθαυριανή αναμέτρηση. Τέσσερις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Δελιζήσης, ο οποίος θα λείψει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Βρήκαμε τις δυνάμεις όλη τη βδομάδα να δουλέψουμε κατάλληλα, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ηράκλεια, που πιστεύω θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της ομάδος. Από την πλευρά μου προσπάθησα να τονώσω το ηθικό των ποδοσφαιριστών όλη τη βδομάδα. Τους είπα ότι αν συνεχίσουμε έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές, την προσπάθεια, από την προπόνηση και πιστεύω θα δείτε και πιστεύω και από την Κυριακή ότι θα γυρίσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να πάει έτσι. Ο αγώνας της Κυριακής είναι τελικός για μας. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στη βαθμολογία, αλλά πιστεύω με ένα σερί 4-5 αγώνων θα καλύψουμε διαφορά και θα πάμε τη νίκη εκεί που τους αξίζει. Η νίκη θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της και στην Ηράκλεια Σερών, καθώς αρκετοί θα είναι αυτοί που παρά την άδικη ισοπαλία της περασμένης Κυριακής θα βρεθούν κυρίως με γιο ταχύ στις Σέρες.